Νέο ελληνικό ραδιόφωνο. 24 ώρες κοντά σας. www.newgreekradio.com. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας, μαζί σας πάντα στο μικρόφωνο Ioanna Xanthopoulou, μέσα από τον ελληνικό ραδιόφωνο www.newgreekradio.com και την εκπομπή Ταξίδι στο Όνειρο, και φυσικά αλλάξαμε ύφος και στυλ μουσικής, όπως επιβάλλεται. Πολύ πολύ ευχάριστη η έκπληξη που σας επιφυλάσσουμε στη συνέχεια. Ακούμε μικρασιάτικο δίλη Σταμάτης Πανουδάκη. Όπως σας ενημέρωσα, φίλοι και φίλες, στην έναρξη της εκπομπής, η βραβευμένη κινηματογραφίστρια Μαρία Ηλιού παρουσιάζει το δεύτερο μέρος μετά τη σμήνη καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης. Το δεύτερο μέρος από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, διωγμός και ανταλλαγή πληθυσμών Τουρκία-Ελλάδα 1922-1924, στο Quad Cinema μέχρι 3 Απριλίου, 212-255-2243 για περισσότερες πληροφορίες. Και βέβαια δεν θα πω εγώ περισσότερα πράγματα, να καλωσορίσω εδώ στο πρόγραμμά μας, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μέσω τηλεφώνου την κυρία Μαρία Ηλιού. Καλώς ορίσατε. Γεια σας, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά, πριν πούμε περισσότερα πράγματα για εσάς και το έργο σας, να σας συγχαρώ για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Είμαι σίγουρη ότι σας πήρε χρόνια, ότι είναι μια έρευνα ζωής. Έτσι, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά ξέρετε το μυστικό είναι ότι έχω πολύ καλούς συνεργάτες. Ναι, βέβαια. Δουλεύουμε μαζί πάρα πολλά χρόνια, είμαστε μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Η μισή είμαστε στην Αμερική και άλλη μισή είναι παλιοί μου συνεργάτες από την Ευρώπη, από την Ελλάδα. Πρόκειται για τον ιστορικό σύμβουλο, τον Αλέξανδρο Κιτρόεφ, που διδάσκει στο Χάβερφορντ, για τον διευθυντή φωτογραφίας, τον Άλαν Μουα, που ζει στη Βαλτιμόρη, για τον Τζον Τζέκα, τον ηχολήπτη, που ζει στο Νιου Τζέρσι, για την Μελίσσα Τιμπάτ, που είναι διευθυντήρια παραγωγής, η οποία ζει στο Μπρούκλιν, και μετά την Αλίκη Παναγή, που ζει στην Ελλάδα, που κάνει το μοντάζ εικόνας και ήχου, και τον Λίκο Πλατήραχο που κάνει τη μουσική. Πριν περάσουμε έτσι στη δουλειά σας, θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια αρχικά για εσάς, για το πώς ξεκινήσατε, για τον τόπο καταγωγής σας, το οποίο τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έτσι, συμβάλλουν στη μέχρι σήμερα πορεία σας, γιατί είναι μια υπόσχεση, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, τα ντοκιμαντέρ αυτά. Κάτι πολύ προσωπικό πίσω από αυτές τις δύο ταινίες, και το από το From Both Sides of the Aegean που παίζεται σήμερα, δηλαδή παίζεται εδώ και μία εβδομάδα στο Quad και θα εξακολουθήσει να παίζεται για άλλη μία εβδομάδα, 5 φορές τη μέρα μέχρι τις 3 Απριλίου. Και για την προηγούμενη ταινία με τίτλο Me and the Destruction of the Cosmopolitan City, γιατί είμαι μικρασιάτισσα. Από την πλευρά του πατέρα μου, μεγάλωσα με δύο πατεράδες, τον δικό μου πατέρα που ήταν από τη Σμύρνη και που χάθηκε όταν ήμουν πολύ νέα, και μετά η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε έναν καταπληκτικό άνθρωπο, τον Τάκη Νασούφη, ο οποίος ήταν από τον Πόντο, από την Κερασούντα. Μάλιστα. Οπότε νιώθω ότι κατά κάποιο τρόπο χρωστάω αυτές τις δύο ταινίες, αυτούς τους δύο ανθρώπους, και η οπτική δεν είναι η επίσημη ελληνική οπτική, είναι πιο πολύ η οπτική μέσα από τα μάτια μιας μικρασιάτισσας. Οπότε αυτό λέει πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε οι μικρασιάτες ζούσαν ειρηνικά με τους Τούρκους, με τους γειτονές τους. Η καταστροφή δεν ήρθε μέσα από τις κοινότητες, ήρθε έξω από τις κοινότητες, ήρθε με τον εθνικιστικό στρατό του Κεμάλ Ατατούρκ, που έφερνε ανθρώπους οι οποίοι δεν ζούσαν δίπλα στους Έλληνες, ερχόντουσαν από μακριά. Και ο τίτλος από τις δύο πλευρές του Αιγαίου δίνει αμέσως το στίγμα για το τι προσπαθούμε να διηγηθούμε. Δηλαδή, μετά την καταστροφή της Σμύρνης, από τη μια, σε αυτή την ταινία διηγούμαστε πως ο ελληνικός ορθόδοξος πληθυσμός εκδιώχθηκε από τη Μικρά Ασία, για το υπότιτλο της ταινίας μας είναι Expulsion and the Change of Populations. Πως εκδιώχθηκαν λοιπόν οι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, και μετά στη συνέχεια, αφού έφτασε 1.200.000 άτομα στην Ελλάδα, πώς αποφασίστηκε να γίνει αυτή η περίφημη ανταλλαγή των πληθυσμών, και πώς έφυγαν τότε 400.000 μουσουλμάνοι ειρηνικά από την Ελλάδα για να πάνε στην Τουρκία. Mm-hmm. Το συγκλονιστικό πάντως είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος, ότι βλέπουμε δηλαδή τα πράγματα παρακολουθώντας την ταινία σας, όχι μονόπλευρα, και από τις δύο πλευρές. Μάλιστα, δύο από τους ομιλητές, η κόρη ελληνορθόδοξων προσφύγων από την Καπαδοκία, διηγείται την ιστορία της στα τουρκικά, και ο Χουσνού, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, ο γιος μουσουλμάνων προσφύγων από την Κρήτη, διηγείται την ιστορία της οικογένειάς του στα κρητικά. Ναι, δηλαδή, ήμασταν πολύ τυχεροί. Είχαμε καλέσει την Καλλιόπη στα γυρίσματα που κάναμε στη Χάλκη, και είχε αρχίσει τη συνέντευξη στα ελληνικά και φυσικά είχαν δύο-τρία λογάκια στα τουρκικά. Και τη ρώτησα, Καλλιόπη, μου μιλάς τουρκικά? Μου λέει, ναι, βέβαια, πολύ καλά. Δεν μπορεί να συνεχίσει τα τουρκικά. Μου λέει, ξέρεις, συνήθως δεν πρέπει, δεν μας αφήνουν, δεν τους αρέσει να μιλάω τουρκικά. Όχι, αφού τα ξέρεις, μίλησέ τα. Και το ίδιο έγινε και με τον Χουσνού. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί όταν μιλάει η Καλλιόπη για την παλιά πατρίδα, ενώ έχει Καπαδοκία και συγκινείται, και ενώ δεν έχει μεγαλώσει στην Καπαδοκία, αλλά στη Μακεδονία, στην Βόρεια Ελλάδα, μιλάει για την παλιά πατρίδα στα τουρκικά και εννοεί την Καπαδοκία. Και ακριβώς σκήμελ μεκέτ. Και ο Χουσνού λέει η πατρίδα, η παλιά πατρίδα, και εννοεί το Ηράκλειο. Οπότε αυτές οι ταινίες θέλουν πολύ να δώσουν το στίγμα και των ανθρώπινων ιστοριών, όχι μόνο της μεγάλης ιστορίας. Έτσι. Γιατί βεβαίως υπάρχουν ιστορικοί που μιλάνε στην ταινία μας από διαφορετικές πλευρές. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας, θα έλεγα η καρδιά της ταινίας, είναι στις αφηγήσεις των απλών προσφύγων πρώτης, δεύτερης, τρίτης γενιάς και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Πόσο καιρό δουλεύατε για τη δημιουργία? Καταλαβαίνω ότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι το δεύτερο μέρος, έτσι? Είναι το δεύτερο μέρος. Μας πήρε πολύ καιρό και για τις δύο ταινίες. Γιατί ξεκινήσαμε όταν τελειώναμε μια άλλη ταινία, το Ταξίδι, το ελληνικό όνειρο στην Αμερική, που ήταν για τη μετανάστευση των Ελλήνων στην Αμερική. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2007 που παρουσιάστηκε το Ταξίδι. Και οι ταινίες αυτές ολοκληρώθηκαν το 2012. Τότε παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα, στο Μουσείο Μπενάκη. Αργότερα και οι δύο ταινίες, η Σμύρνη το Σεπτέμβριο του 2012 και το Από τις δύο πλευρές του Αιγαίου τον Σεπτέμβριο του 2013. Βγήκαν στις αίθουσες, αλλά εξακολούθησαν να παίζονται στο Μουσείο Μπενάκη. Θα θέλω να σας πω επίσης ότι η προβολή στο Quad, που είναι ένας ιστορικός κινηματογράφος της Νέας Υόρκης, που ειδικεύεται σε ταινίες τέχνης, καλές ταινίες, όποιος βρίσκεται στο Manhattan, στην 5η λεωφόρο και στους 13 δρόμους, η προβολή λοιπόν στο Quad για αυτές τις δύο εβδομάδες οργανώθηκε σε συνεργασία με το The New York City Greek Film Festival. Και νιώθω την ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Σταμάτη Γκίκα, στον Τζίμι Ντεμέτρο και τον Μάικλ Θεοδωροπιάκο, που έχουμε μαζί μας το φεστιβάλ και την Chamber of Commerce. Είναι πραγματικά εξαιρετικοί και οι τρεις, και διακρίνονται για το μεγάλο τους πάθος και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν εδώ στην... Για τον κινηματογράφο, και είναι η πρώτη φορά που βγαίνει με αυτόν τον τρόπο μια ελληνική ταινία με ένα ελληνικό θέμα, όχι μέσα από την ομπρέλα του φεστιβάλ, όχι απλώς το φεστιβάλ για μια μέρα, αλλά για 15 μέρες, σε έναν κεντρικό κινηματογράφο του Μανχάταν. Να μιλήσουμε λίγο για το σπάνιο, πραγματικά σπάνιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό, από το οποίο βέβαια τεκμηριώνεται το ντοκιμαντέρ, το οποίο σταχυολογήθηκε από διάφορα αρχεία Αμερικής και Ευρώπης, έτσι. Υπάρχουν πολύ συγκινητικές ιστορίες και περίεργες ιστορίες που έχουν να κάνουν με το πώς βρέθηκε αυτό το υλικό. Ας πούμε, μια από αυτές. Είχαμε συνεργαστεί πολύ καλά με την Library of Congress πριν από αρκετά χρόνια, όταν το κάναμε το Ταξίδι. Και επειδή η ταινία μας εκείνη είχε πάρει το μεγάλο βραβείο του American Film Institute στη Washington, οι διευθυντές της library στους διάφορους τομείς ήταν ανοιχτοί και πολύ φιλικοί, οπότε έγινε μια αίτηση από εμάς, από την μικροσκοπική μας εταιρεία Προτέας, να δούμε τα unprocessed materials της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή υλικό που κανείς δεν είχε δει ποτέ, που ήταν σε κλειστές σκούτες, όχι για κάποιον περίεργο λόγο, απλώς και μόνο γιατί η library δεν είχε το προσωπικό να ανοίξει και αυτές τις κούτες και δεν ήταν προφανώς η προτεραιότητά της. Μας δόθηκε λοιπόν η άδεια και έτσι ανοίξαμε αυτές τις ατελείωτες κούτες με τη βοήθεια της Franji Αλέξανδρου, που δουλεύει για την Library of Congress, και ήταν τρομερά συγκινητικό, γιατί από τα κουτιά βγάζαμε φωτογραφίες μικρούλικες, κατεστραμμένες, με βροζουνιές που δεν φαινόντουσαν, και λίγο όπως τις απλώναμε στο τραπέζι, ξαφνικά έβλεπες την ιστορία. Δηλαδή, έβλεπες το υλικό να οδηγείται την ιστορία του με εικόνες που, αν δεν είχαν συντηρηθεί τότε, ενδεχομένως να είχαν πια εντελώς φθαρεί. Φαντάζομαι συγκλονιστικό το δέος εκείνη τη στιγμή, έτσι, που ανακαλύπτεται. Είναι φοβερό. Και εδώ θέλω να πω ότι είμαστε πολύ ευγνώμονες στους χορηγούς μας που μας επέτρεψαν και που μας δώσαν τη δυνατότητα να συντηρήσουμε αυτό το υλικό. στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, στη Βουλή Τηλεόραση και σε μια πολύ σημαντική ελληνοαμερικανική οικογένεια και οργανισμό, την Nicholas and Anna Bouras Foundation. Δυστυχώς ο κύριος Μπούρα δεν είναι πια μαζί μας, χάθηκε πέρσι, αλλά ήταν τρομερό ότι μας έδωσε τη δυνατότητα να σώσουμε αυτό το υλικό. Και μια άλλη ιστορία που έχει ενδιαφέρον, στους διαδρόμους λοιπόν της Library, μια μέρα πάρα πολύ κουρασμένη, έπεσα πάνω σε μια παλιά συνεργάτηδα, την Johnny Bowen, που είχε φύγει για τον Καναδά και που δεν έκανε πια δουλειά έρευνα στο Κογκρέσο και είχε έρθει για λίγες μέρες. Και έπεσα τυχαία πάνω της στο διάδρομο. Αγκαλιές, φιλιά, Μαρία μου, τι κάνεις, πώς πάει η έρευνα για το Both Sides of Future. Της έλεγα λοιπόν, και δίπλα της ήταν ένας φίλος και μόλις με είδε μου είπε, ξέρετε, υπάρχει ένας φίλος μου που ζει στο Λος Άντζελες, ο οποίος έχει ένα τρομερό ταινιάκι 30 λεπτών. Ο παππούς του δούλευε για τη YMCA στη Σμύρνη και έκανε γυρίσματα στη Σμύρνη. Μετά, όσο έφυγε ο κόσμος και να τα πήγε στην Ελλάδα, και έκανε γυρίσματα όταν φτάναν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρει πώς να το σώσει και δεν ξέρει τι να το κάνει. Να σας φέρω σε επαφή. Ήρθαμε σε επαφή με τον Ρόμπερτ Νταβίαν σε 3 μέρες. Είχαμε μόλις πάρει τη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Σε 3 μέρες του είχαμε καλύψει τα έξοδα να έρθει στη Washington DC. Αγκαλιά με την ταινία, έφλεκτο υλικό των αρχών του αιώνα. Πήγαμε στο Κόλολα, που είναι ένα καταπληκτικό εργαστήριο στη Washington, και τελικά αφήσαμε εκεί την κόπια για 6 μήνες και συντηρήθηκε καρέ-καρέ. Μάλιστα. Και αυτό το καταπληκτικό υλικό έχει ενσωματωθεί στην ταινία. Πολύ ωραία. Η οποία ταινία παρουσιάστηκε βέβαια στο Ίδρυμα Μπενάκη, έτσι, και στους κινηματογράφους στην Ελλάδα. Ναι, βέβαια. Η ταινία ξεκίνησε από το Μουσείο Μπενάκη, όπου πια συνεργαζόμαστε σταθερά τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε, ό,τι κάνουμε ως Πρωτέας και με τους συνεργάτες μου, πάντα ξεκινάει από εκεί. Ξεκίνησε να προβολεύει το 12 με πολύ μεγάλη επιτυχία και των 2 ταινιών. Και συνεχίστηκαν μέχρι πριν από λίγες μέρες, δηλαδή για 2 χρόνια. Χωρίς διακοπή σχεδόν. Ωραία. Και των 2 ταινιών. Και εδώ θα συνεχίσει να παρουσιάζεται στο Quad Cinema, 34 Δυτικά, 13ο δρόμο στη Νέα Υόρκη, μέχρι και 3 Απριλίου. Έτσι. Μέχρι και 3 Απριλίου, 5 φορές τη μέρα. Δηλαδή οι προβολές είναι 1, 3, 5, 7, 9,5 καθημερινά. Και μάλιστα ελπίζουμε ότι θα πάνε και τα ελληνοαμερικανικά σχολεία, γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία. Βέβαια. Υπάρχουν ειδικές προβολές 11 το πρωί και για τα παιδιά. 212-255-2243 για περισσότερες πληροφορίες για τους φίλους που μας ακούν. Και διαδικτυακά έχετε ένα πολύ πολύ οργανωμένο website για την συγκεκριμένη ταινία. Θα θέλετε να μας το πείτε? Είναι www.aegeandocumentary.org. Κλείνοντας, ετοιμάζετε κάτι άλλο? Είμαι σίγουρη ότι δεν θα εφησυχάζετε ποτέ. Κάτι θα έχετε στο μυαλό σας τώρα. Είναι αλήθεια, είναι ότι ετοιμάζουμε κάτι και ετοιμάζουμε 5 ντοκιμαντέρ για την ιστορία της Αθήνας. Από τότε που η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Μάλιστα, και είναι ωραία. Πάλι με χαμένο αρχαιακό υλικό από όλη τη γη, με την ιστορία της Αθήνας, αλλά από την άλλη και με μικρές προσωπικές ιστορίες. Ωραία, ανυπομονούμε. Θα είμαστε σε επαφή και θα είμαστε, ελπίζω να είμαστε και πάλι μαζί με τη δημιουργία των καινούργιων ντοκιμαντέρ. Μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, να ευχηθώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Φίλοι και φίλες, είχαμε μαζί μας τη βραβευμένη σκηνοθέτηδα, κινηματογραφίστρια Μαρία Ηλιού. Η ταινία από τις δύο πλευρές του Αιγαίου παρουσιάζεται στο Quad Cinema εδώ στη Νέα Υόρκη μέχρι 3 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες 212-255-2243, www.quadcinema.com. Νέο ελληνικό ραδιόφωνο, 24 ώρες κοντά σας, www.newgreekradio.com.